Σύντοφες. Δεν συγκεμίζω το μάτι. Πολύ μάλιστα. Φέρε το εδώ. Έλα να το πάρεις. Και τι είσαι για να σε φοβηθώ. Μπορεί να με ληστείς. Και τι ληστεύεις. Μάτια γλυκά σου, ουρά μαγιά. Πίνασα. Κι εγώ φέρκα. Πολύ γρήγορα φέρκα. Πρώτη φορά. Και πού πας. Τι να είσαι, μωράκι μου. Σου τηγανίζω δυο βουλάκια. Δεν είχα ποτέ μου τον καιρό να κοιτάζω το κορίτσι. Είναι στην κουζίνα! Ποιος? Τότε θα μπορούσα να πω και κάτι ακόμα. Πότε μπήκε, από πού? Είναι μέσα μου, μου τηγανίζει αυγά. Μάτια ή ομελέτα. Δεν ξέρω, τι να κάνω. Λοιπόν, ξέρω. Όχι εδώ και μη παρέχει. Άκου, Γρηγόρη, δεν με τρελάνεις εσύ. Κατάλαβες, άμα θέλω τρελαίνομαι και μόνος μου. Είναι μέσα, σου ορκίζομαι. Δεν είναι, το καταλαβαίνεις. Δεν είναι, έχεις σαλτάρει. Την είδα. Θα σε χτυπήσω. Κρατούσε δύο αυγά. Τουρκίας. Αλήθεια σου λέω, τρέχα να δεις. Πήγαινες γυρεύοντας. Είναι μέσα η Βίκη. Ε, είναι μέσα η Βίκη. Απάντησε μου. Πόνεσαι. Η επόμενη θα πονέσει περισσότερο. Όχι, μη! Για πες μου λοιπόν. Είναι μέσα η Βίκη. Ή κάποια που της μοιάζει. Θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Είναι μέσα η Βίκη, η σωσία της ή οποιοσδήποτε άλλος. Όχι, όχι, κανείς. Έτσι, μπράβο. Έλα τώρα να καθίσουμε. Ωραία και καλά. Χάσαμε και ταινία με τις μαλακίες σου. Τι? Δεν σου μύρισε το λάδι. Βοήθεια! Δεν πρόλαβα στο χορτέφιμα ακόμα. Στην τρίτη σελίδα είναι το light menu. Το light menu. Σε ποια σελίδα είπατε? Στην τρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Βελτιωμένη τη βρίσκω την ελληνική κουζίνα από τότε που την άφησα. Νιώθετε κι εσείς, αλλά υπάρχει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Συγγνώμη, σκέφτομαι κάτι δικά μου. Κι εγώ κάτι άλλα δικά μου. Στέλλα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό? Τώρα, εδώ. Εγώ αν θέλετε πάω τουαλέτα. Σε θεωρώ δικό μας άνθρωπο. Ποια δικό σας, δεν γίνεται. Για, λέγε. Πώς με βλέπεις έναν άντρα? Πώς σου ήρθε αυτό? Όχι, είχα μια κουβέντα το πρωί και θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σου. Ναι, ευχαρίστω. Τι ακριβώς με ρώτησες? Πώς με βλέπεις σαν άντρα? Τι εννοείς σαν άντρα? Δεν καταλαβαίνεις? Όχι, εγώ καταλαβαίνω. Στη Μελβούνη δεν με είχες δει ποτέ? Δεν νομίζω. Τον είχαμε δει. Δεν νομίζω κι εγώ. Πώς σύχναζες? Το γυμναστήριο που πήγαινα ήταν απέναντι από το ατελιέ σας. Έλα. Άκου να δεις, μια γειτονιά ήμασταν. Τι χειρότερα. Πώς δεν έτυχε ποτέ να σε δούμε? Η αλήθεια είναι, δεν κοιτούσαμε και έξω. Εγώ κάθε πρωί πήγαινα γυμναστήριο. Ανελιπώς κάθε πρωί γύρω στις... Αυτό. Πού το ξέρεις? Το υπέθεσα. Τι ώρα θα πήγαινες γυμναστήριο? Στις 12. Παρακολουθείτε. Δώστε μας άλλα 5 λεπτά. Είναι μια κρίσιμη στιγμή. Τέλος πάντων, εγώ πάντως πρώτη φορά σε είδα στον αραβόνα σου. Και, τι εντύπωση σου έκανα? Τι εντύπωση, κοίτα, είχα πιει και λίγο. Τι λίγο, τι φλά ήσουνα. Ούτε που με θυμάσαι δηλαδή.
Αμυδρά. Γιατί τη συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση? Θα σε ρωτήσω μόνο αυτό. Σου είμαι εντελώς αντιπαθητικός. Αντιπαθητικός? Όχι βέβαια. Αλλά γιατί είσαι και συμπαθητικός? Κατουργέσαι, τρέχα. Έφυγα. Τι έλεγες λοιπόν? Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ήθελα απλώς να ξέρω αν και κατά πόσο υποφέρεις. Όχι, σιγά μην υποφέρω. Τι είναι αυτά που λες? By the way, εσύ δεν μου έχεις πει πώς με βλέπεις σαν γυναίκα. Πρώτα απ' όλα θα μπορούσες να με δεις ποτέ σαν γυναίκα? Όχι, τώρα σε κοιτεύω. Ναι, φυσικά και θα μπορούσα. Ωραία εικόμενα, ε! Συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Με το δίκιο σου, είναι από αυτές που σου αρέσουνε. Κοίτα την παιδάκι μου με την ησυχία σου. Όχι. Εντάξει. Τι λέγαμε? Καλεκαίρασέ την από το. Ρώτα τι τη ζώδιο είναι. Δεν είναι σωστό. Συνοδεύω. Από ποιαν? Από μένα? Έλα καλέ. Σιγά μην ασχοληθείς με μένα όταν έχεις απέναντί σου τέτοια θεά. Μήπως τώρα είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος. Εγώ φεύγω. Πού πας? Μια κουβέντα θα σου πω. Όλες οι γυναίκες, όλοι οι άνθρωποι μάλλον, έχουν κάτι που δεν αγοράζεται ούτε το αποκτάς Ινστιτούτα Ομορφιάς. Αυτό το κάτι ονομάζεται αξιοπρέπεια. Στέλλα, μισό λεπτό. Δώστε μου 5 λεπτά. Κανονίστε στις 12 σχολά! Δεν άργησα, σας έλειψα. Πού είναι η κουμπάρα? Έφυγε. Γιατί, τι έγινε? Δεν κατάλαβα. Στα καλά, καθόμουν να σηκώθηκα και έφυγε. Όπου τι έπαθα! Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Πώς να μην κάνω, πώς το παράγγειλω τώρα την άσπρα μακαρονάδα που είναι για δύο? Την τρως εσύ? Δύο κλασάπιτσα να τσείς μια πατάτα. Ανέτα! Μηδέν 3-21. Χτυπούσε το κινητό σου. Απάντησες? Όχι. Ποιος ήτανε, κοίταξες? Όχι. Ο Νίκος ήτανε. Τι να θέλει τέτοια ώρα? Thank you.
Ναι, σας παρακαλώ. Ο κωδικός 0321. Σε ποια πόλη ανήκει? Σέρες. Ευχαριστώ πολύ. Σέρες. Και να σου πω, όταν λες ότι έρχεσαι αβασάνιστα στο χώρο μου, τι εννοείς? Γιατί εγώ εκτιμώ τις βασανισμένες γυναίκες. Δεν θα με ρωτήσεις τίποτα? Πώς θα με? Τι νέα? Δεν θα με ρωτήσεις γιατί είμαι έτσι? Πώς είσαι? Α, δεν στενόσουνα. Έπαθα μεγάλη φρίκη απόψη στο μαγαζί. Όποιοι να γυρνούσα έβλεπα μπροστά μου τη Βίκη. Οπότε λέω, άισι χτύρ, τα πετάω όλα και φεύγω. Σωστός. Παρετήθηκα. Αλάνθαστος. Τι έκανες? Τους τα πέταξα στα μούτρα. Και πώς γύρισες? Με τα πόδια. Κατέβηκες όλη την Κηφισίας και την Πανόρμου, έτσι? Θα σε δούμε δηλαδή στις ειδήσεις. Λαζαρέ, δεν πάει άλλο. Πρέπει να δώσω ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Έχεις δίκιο, αηδία κατάντησε. Πρέπει να ξεκολλήσει το μυαλό μου. Πρέπει να πάψω να τη σκέφτομαι, να αλλάξω παραστάσεις. Θες να πάμε μια εκδρομή? Πού? Στην Αυστραλία. Εντάξει, το ξέρω, είμαι μαλάκας, δεν διορθώνομαι. Όλα διορθώνονται. Όλα. Και θα το δεις. Επιάσα πάτο. Αλλά θα δώσω μία και θα ξανανεύω. Ακού, παραιτήθηκε. Ωχ, έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Εσείς, κυρία, τι θα πάρετε για το γάμο? Δύο αταράξ. Από το πρωί, για να μην καταλαβαίνω. Εγώ δεν ξέρω τι να βάλω. Θα είμαι στις μπομπονιέρες. Πού θα είσαι? Στις μπομπονιέρες. Μπομπονιέρες τις λένε. Μάθε να μιλάς. Καλά, ντε. Έχουμε και μισή αγράμματη ψυχή. Ο κυρίος Παναγιώτης πού είναι? Κάτω ήταν, καφέ έπινε. Να τον φωνάξω? Σου παγώ να τον φωνάξεις. Θέλετε τίποτα άλλο? Να εξαφανιστείς. Ή μάλλον φέρε με έναν καφέ. Και ένα λεξοτανίλα από τον παππού. Μάλιστα. Όχι. Δεν πρέπει. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να συγκρατηθώ. Να σταθώ στο ύψος μου. Είμαι μια κυρία. Δεν πρέπει. Έλα, εγώ είμαι. Καλημέρα. Πού σε πετυχαίνω? Στο Βουστάσιο. Τι κάνουν οι σέρες? Αχ, να είναι καλά, τις ευχαριστώ. Κοίτα, βρήκα ευκαιρία τώρα που είμαι μόνη μου. Δεν θέλω να παίρνεις εσύ, φοβάμαι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, τι είναι αυτό που με ρωτάς? Ναι, είπα. Ναι, μου λείπεις. Περίμενε. Ναι. Ο καφές σας. Για τα τρέλα, αγάπη. Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Ναι, όπως σας έλεγα, υπουργέ μου, η κατάσταση στον χώρο των βοηδών είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Αλλά δεν φταίνε τα βόδια. Φταίνε οι κτηνοτρόφοι που είναι περισσότερο βόδια από τα αυθεντικά. Μισό λεπτό, υπουργέ μου.
Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Δεν θα σε χρειαστώ άλλο. Μπορείς να πηγαίνεις. Έλα, ήταν η οικιακή βοηθός. Δεν τις λέμε δούλες πλέον τις κοπέλες. Δεν είναι σωστό. Θα σε πάρω αργότερα από το γραφείο. Όχι. Μη με πάρεις εσύ. Θα πάρω εγώ μόλις μπορέσω. Καλημέρα. Το θες και γαλλικά. Bonjour. First time, we are bringing the full story of what happened. We are giving you all the evidence, based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. Καλημέρα. Καλώς την Για λέγω τραγούδια για το γλέντι του γάμου. Αυτό θα ακουστεί στο γλέντι του γάμου. Αθάνατο τραγούδι. Εμένα θα μου πείτε. Πάω λίγο να... Κάνε δουλειά σου. Παναγιώτη! Τι γίνεται, ρε Θηρίο? Ευχαριστώ, επίσης. Κάτσε! Κάτσε, κάτσε! Σου έχω κάτι καλό. Δεν είμαι εδώ. Sorry για την ενόχληση. Ένα λεπτό σε θέλω. Δεν το είπα για σένα. Νόμιζα ότι ήταν η κουμπάρα. Α, τι δουλειά έχει η κουμπάρα από εδώ? Περνάει από εκεί. Μπα. Μάλιστα. Έγραφες πάλι? Μου ζουρώνω τα χαρτιά. Τι γράφεις? Δεν μου αρέσουν οι περίεργοι άνθρωποι. Ποιοι σ' αρέσουν, ήθελα να ξέρω. Τέλος πάντων. Κοίτα, Σωτήρη, είχα αποφασίσει να μην σου ξαναμιλήσω ποτέ στη ζωή μου, αλλά δυστυχώς με σένα δεν μπορώ να κρατήσω καμία υπόσχεση. Δεν καταλαβαίνω τι θες να μου. Θέλω να σου εξηγήσω γιατί κάνω αυτό το γάμο. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις τίποτα. Όχι, θέλω να ξέρεις την αλήθεια. Τι ζόρι τραβάς? Ό,τι ζόρι γουστάρω τραβάω. Θέλω να σου πω δύο πράγματα, αλλιώς δεν θα έχω μούτρα να σε δω τη μέρα του γάμου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι κι αλλιώς δεν θα με δεις. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτή. Τι εννοείς δεν θα σε δω? Δεν θα είμαι στο γάμο. Φεύγω με έναν κολλητό εκδρομή. Με τις μηχανές. Ποιες μηχανές? Του κοιμά. Ξύπνα, ρε. Με τις μοτοσυκλέτες. Θα κατεβούμε το Βουραϊκό. Το ξέρεις το Βουραϊκό? Προσωπικά όχι. Τον καναβρίτον το ποτάμι το λένε Βουραϊκό. Και θα πέσω να πνιγώ. Τι είναι αυτά που μου λες? Επίτηδες φεύγεις, ε? Μικρέ, κοιμάσαι. Ο Νίκος. Και γιατί κάνεις έτσι? Μουσική.
χάσαμε κι όμως εγώ στη ζωή μου απόμεινα μόνος. Το μόνο δώρο που πήρα το χτες φωτογραφίες παλιές. Καρδιά μην κλαις. Ο Κύβος σε ρίχνει. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πού με κατάλαβες? Από το περπάτημά σου. Ο καθένας εδώ μέσα έχει διαφορετικό περπάτημα. Πώς είναι το δικό μου? Ανάλαφρο, διακριτικό, να μην ενοχλήσει. Μια ζωή έτσι. Να μην ενοχλήσω. Σήμερα βέβαια είναι κάπως διαφορετικό. Τα σέρνεις τα βήματά σου. Σαν να σε απασχολεί κάτι σήμερα. Σήμερα πρωτογνώρισα τη χαρά. Παναγιώτη, είσαι καλά? Και τι καταλαβαίνουμε κι εμείς που έχουμε όλες μας τις αισθήσεις? Εγώ έχω μάτια και δεν έβλεπα. Έχω αυτιά και δεν άκουγα. Νομίζω πως το χειρότερο είναι ότι έχεις στόμα και δεν μιλάς. Σήμερα είδα και άκουσα την πραγματικότητα. Τι έχει γίνει και δεν το ξέρω? Από αφή, πώς θα πας? Είναι το δυνατό μου σημείο. Πιάνεις τίποτα? Αυτό τι είναι? Καλόγερος? Όχι. Κάτι άλλο αρχίζει και φυτρώνει. Αλλά δεν θα το αφήσω. Άντε καλημέρα. Καλό δρόμο. Ωρα, καλή στην πλώρη σου. Τι γίνεται? Τι πάθατε? Γιατί δεν μιλάς εσύ? Με κάλυψε ο προλαλής σας. Έγινε κάτι? Δεν είναι στεραμένη? Κοίτα, Νίκο, συμβαίνει κάτι που δεν το ξέρεις. Τι εννοείς? Πρέπει να σου πούμε κάτι. Θα του το πω, δεν μπορώ. Τι πράγμα? Ο Σωτήρης. Βική. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Τι συμβαίνει, παιδιά? Τι δεν ξέρω. Ο Σωτήρης δεν θα είναι στο γάμο. Αυτό ήτανε. Με τρόμαξες. Έτσι πως έκανες, περίμενα να ακούσω τίποτα τραγικό. Έχουμε και από αυτά, μα θες. Γιατί ρε, τι μήχες σε τσίπησε? Τίποτα, μωρέ. Είχαμε κανονίσει από καιρό με το Φώτη να πάμε μια εκδρομή με τις μηχανές. Πού να ξέρω πότε θα παντρευτείτε? Εδώ δεν το ξέραμε εμείς. Κατάλαβες, ο κύριος Σωτηράκης. Αφήνει το γάμο και πάει για πουρνάδια. Καλά, μην κάνεις έτσι. Όχι, δεν μπορώ. Συγχύζομαι. Πού θα πάτε? Θα κατεβούμε το Βουραϊκό. Δεν μπορείτε να φύγετε την επομένη? Δεν γίνεται. Ο Φώτης έχει κανονίσει την άδειά του. Έχουμε ειδοποιήσει κάτι άλλους φίλους εκεί κάτω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είσαι έτσι εσύ? Γιατί άλλο? Φοβήθηκα ότι θα στενοχωρηθείς. Σιγά. Τώρα θα το μάθω το Σωτήρι. Εγώ επειδή τώρα τον μαθαίνω. Κρίμα. Και έλεγα να φέρεις εσύ τη Βίκη στην εκκλησία. Άντε καλέ που του έχω εμπιστοσύνη να με φέρεις στην εκκλησία. Ούτε μέχρι το περίπτερο. Ρέμισε. Και στο κάτω-κάτω, αν θες να ξέρεις, καλύτερα που δεν θα είσαι. Βίκη. Όχι, sorry, Βρενίκο. Τι να το κάνουμε? Την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας. Να μας έρθει ως συνήθως με τη μουράκλα μέχρι το πάτωμα. Γι' αυτό παίρνω τη μουράκλα μου και φεύγω. Στο καλό. Και όπως έλεγε και η γιαγιά μου, ώρα σας καλή και ο κόλλος σας γυαλί. Έλα, κόφτω. Άσε με το γρουσούζι. Πρόσεξε πάντως, μικρέ, γιατί αυτά είναι ιδανικά. Μπορεί και εμείς να στην κάνουμε στο δικό σου γάμο. Α, εγώ στο λέω από τώρα, δεν θα έρθω. Θα πάρω την ντούλα να κατεβούμε τον Κηφισό. Ξέρετε τι είναι το μόνο που φοβάμαι? Η αντίδραση της Κεραβέρας. Σαν να την ακούω πως θα ουρλιάξει. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Αυτό έχεις να πεις. Τι άλλο. Καλά θα ήταν να είναι στο γάμο και ο Σωτηράκης. Αλλά να χαλάσουν και την εκδρομή τους τα παιδιά. Αμαρτία είναι. Γιατί δεν μπορεί το γαϊδούρι να πάει άλλη εποχή? Θα φύγει ο Βουραϊκός από εκεί? Όχι. Δεν είναι το ίδιο. Τώρα έχει νερά. Τώρα αξίζει. Πότε να πάνε? Το καλοκαίρι που θα έχει θερέψει. Μανά, δεν σε αναγνωρίζω. Κι εγώ να ήμουν στη θέση του, την εκδρομή θα διάλεγα. Θέλει καθαριστήριο, τι λες κι εσύ? Είναι καλά? Δεν ξέρω. Αρχίζω και τη φοβάμαι. Εγώ που λες, Στούλα,
Ξέρεις που τη σπούδασα τη ζωή από μικρός? Στην οικοδομή. Really? Μάλιστα στην οικοδομή. Είχαμε ένα γιαπί απέναντι από το σπίτι. Και τους έβλεπα όλη μέρα τους φουκαράδες τι υδρότα χύνανε για το μεροκάμα του. Το πυλοφόρι στον ώμο και βούρ στη σκαλοσιά. Κι εγώ ήταν η καρδιά μου. Τι να πεις, πού να κι αυτός ο Γρηγόρης. Βρε Γρηγόρη μου, έλα να σε δω, μην κάνεις φασαρία, για μια καλή μέρα πέρασα. Έρχομαι, έρχομαι, πείτε τα εσείς. Χάρη και που ήρθες. Άστο να σε περιποιηθεί. Περνά πολύ χοντρουλούκι. Ακόμα κολλημένος με την καμελοπάρδα, ναι. Έχει σαλτάρι, τη βλέπει μπροστά του, την ακούει στον ύπνο του. Το τι έχουμε περάσει κι εγώ και ο Μίτσος. Φαντάζομαι. Ο Μίτσος ποιος είναι? Δεν ξέρεις τον Μίτσο? Όχι. Είναι ο τρίτος της παρέας. Καλά, αυτό το χαμένο δεν τρέπεται λιγάκι? Δεν σου μίλησε ποτέ για τον Μίτσο? Όχι, όχι. Πώς μου μίλησε? Εγώ αφηρημένη. Γιατί τον έχω ικανό να μην τον έχει αναφέρει καν. Όχι, ίσα ίσα. Μπορώ να σου πω πιο πολύ για τον Μίτσο μου μιλούσε παρά για σένα. Δεν ζηλεύω. Είναι κολλητός μου. Το ξέρεις ότι είναι από τη Μαδαγασκάρη? Μη με τρελαίνεις τώρα. Και για τον Μίτσος? Εγώ τον βάφτισα έτσι. Αχα. Κάτι εξωτικό μου κάνει. Φαντάζομαι μελαψός, γεροδεμένος. Γεροδεμένος, ναι. Μελαψός δεν θα το έλεγα. Μάλλον πρασινοκίτρινος. Πρασινοκίτρινος. Όχι προς το χλεμπονέ, προς το πράσινο του μαρουλιού περισσότερο. Είναι περίεργη ράτσα. Μα να στατώνεις μεσημεριάτικα. Πού είναι τώρα? Μέσα, δεν έχει κέφι αυτόν τον καιρό. Μαδάει και καταλαβαίνεις. Α, μάλιστα. Όταν λες μαδάει... Αλλάζει δέρμα. 4 φορές το χρόνο. Εννοείς κάτι σαν peeling? Δεν άργησα. Στο πει και φύ. Αχ, κοίτα τι έκανα. Καλέ να σας δω ήρθα. Δεν τρέπεσαι? Εσύ όταν ήρθα στην Αυστραλία έγινε αισθησία. Πω από μια ομελέτα και κάνω και δίαιτα. Πρέπει μέχρι το γάμο να χάσω 11 κιλά. Πού είναι ο γάμος? Την άλλη εβδομάδα. Θα έρθετε, δεν το συζητώ. Δεν τυπώσανε προσκλητήρια, αλλά μου πείστε να σας το πω. Θα έχει και φαΐ. Με τη Στέλλα Νύφη και την Τούλα Κουμπάρα είναι να ρωτάς τέτοια πράγματα? Πρώτα διαλέξαμε κέντερνγκ και μετά το γαμπρό. Εντάξει, εγώ θα έρθω. Πέστε και του Μίτσου αν θέλει. Δεν μπορεί πάει σε γάμους. Δεν γουστάρει τέτοια σκηνικά. Μη μας κάνει τώρα το δύσκολο ο κύριος Μίτσος. Φέρε να σας γράψω μέρα και... Εγώ την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ. Πού θα πας? Άστο, είναι μεγάλη κουβέντα. Πάντως δεν θα μπορέσω να έρθω στο γάμο. Δώσε στη Στέλλα τις ευχές μου. Ευχαρίστω. Και στα δικά μας ηλεύθεροι. Καλή λευτεριά να έχουμε. Καλώς βρεθήκαμε. Ανταγοράκια μου, καλές τύχες να έχουμε όλοι μας. Έλα, θα κρύωσει. Άντε, φέρε και τα δικά σας. Μόνο μου θα τρώω. Εξαιρετικά, παιδιά, δεν μπορώ να πω. Χαλή, έγιναν και τους πάτησα. Τους πάτησες? Πατέρμα, κρίμα, και ήταν τόσο νέοι. Άντε να χαθείς. Αφού ξεκυλιάστηκε το μεσημέρι, γιατί δεν κρατιέσαι τώρα? Γιατί με κολλάζεις? Μου έρχεσαι με την ταψάρα μες στα μούτρα. Mm. Τι έγινε? Να σου εξηγήσουμε, μην κρίνεις από αυτό που βλέπεις. Την πατήσαμε. Τώρα το συνειδητοποίησες? Στο γάμο θα αποκαλυφθούν όλα. Όταν λες όλα. Θα έρθει η στιγμή που η κουμπάρα θα αλλάξει τις βέρες. Οπότε, τι θα πει ο παπάς? Σε σχέση με μένα. Αραγωνίζεται ο δούλος του Θεού Νικόλαος, τη δούλη του Θεού. Στέλλα. Στυλιανή. Αυτό σε πείραξε. Οπότε τι κάνουν, ποια είναι η Στυλιανή? Αμάν, πώς δεν το σκεφτήκαμε? Να ρίξω ένα γέλιο τη στιγμή που θα λέει το Στυλιανή. Δεν το λέει μία φορά. 6. Και μετά στα Στέφανα λες 6. Στέφεται ο δούλος του Θεού. 6 και 6, 12. 12. Τι λύσα κι αυτή, γιατί? Για να το εμπεδώσουμε. Την κάτσαμε τη βάρκα. Αλλά λέγαμε ότι έχει 2 ονόματα. Στυλιανή, Βασιλική. Θα το ψηλιαστούν. Στα καλά καθούμε να παίξει δεύτερο όνομα. Αλλά δώναμε τον παπά να πηδήξει αυτό το κομμάτι του μυστηρίου να πάει κατευθείαν στο χώρο τη Αίρα. Τι είναι αυτά που λες? Ξέρω εγώ. Στην Ελλάδα είμαστε. Μία λύση υπάρχει. Έκλαιγε όλη νύχτα. Μη σας φύγει η κουβέντα. Αχ, το καημένο το κορίτσι. Που εσείς θα έχετε όλους τους συγγενείς και τους φίλους σας. Και εγώ δεν θα έχω κανέναν. Είδες, δεν το σκεφτήκαμε. Μα και εμείς πόσους καλέσαμε? 5 ανθρώπους. Εδώ δεν κάλεσα τη Δελαπόρτα, τη μικροβιολόγο, και έχει γίνει σκάνδαλο. Μα να ακούστε, σου λέω. Δεν ήξερα πώς να τη συνεφέρω. Πλάνταξε. Μη σας φύγει η κουβέντα. Ωραία, τελείωσε. Δεν θα έχουμε κι εμείς κανένα καλεσμένο. Τι? Και αυτούς που καλέσαμε. Θα τους ξεκαλέσουμε. Ο γάμος θα γίνει σε στενό κύκλο. Μπράβο, πατέρα. Εγώ μάλιστα προτείνω σε πολύ στενό κύκλο. Δηλαδή? Η Βίκη, εγώ και η κουμπάρα. Τι εννοείς? Ούτε εμείς. Μπορώ να έχω εγώ τους γονείς μου. Αυτή η Έλληνη ορφανή ποιον θα έχει? Εμείς τι
λέμε που έμεινε ορφανή. Τα πράγματα είναι απλά. Θα μαζευτούμε οι τρεις μας και θα παίξετε μια πρέφα. Λυκούργο. Μα αυτό δεν είναι γάμος. Είναι δίκη και κλεισμένο των θυρών. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο. Κανένας καλεσμένος, ούτε εμείς. Βέρα, έχεις παλαβώσει. Θα έχω να απαντήσω και στη Δαλαπόρτα. Τι θα μου πει, γιατί δεν με κάλεσες? Μα αφού δεν πήγα ούτε εγώ. Εγώ περίμενα πώς και πώς αυτό το γάμο. Θα το δεις το βίντεο. Το βίντεο επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται? Φυσικά. Και θα κάνουμε και ένα ωραίο πάρτι τη παραμονή του γάμου και εκεί καλέστε ποιον θέλετε. Οπωσδήποτε τη Δελαπόρτα. Θα σου πω καμιά κουβέντα για τη Δελαπόρτα. Έλα, για ηρεμήστε. Πολύ χαίρομαι που συμφωνήσατε. Πάω να τη πω τα ευχάριστα. Μπα και χαμογελάσει το χυλάκι τη. Εσύ τώρα τελευταία. Πολύ ψύχρεμα τα παίρνει όλα. Είμαι νευρικιά, με κατακρίνετε. Είμαι ψύχρεμη, δεν σα αρέσω. Αχ, γιατί με γέννησες, κακούργα μάνα, να τυρανιέμαι αυτή τη ζωή. Αλλά δεν το βάζω κάτω. Θα σηκώσω το σταυρό μου μέχρι τέλους. Ναι, καλημέρα σας. Τον κύριο Μαντάλα θα ήθελα. Ποια είναι? Εκ μέρους του κύριου Βοσκόπουλου, πείτε του, θα καταλάβει. Έλα, τι κάνεις? Ποια είναι αυτή που απαντά στο κινητό σου? Όχι και να ζηλέψω την καθή παλιλίσκη. Καλά, δεν θυμώνω. Πότε κατεβαίνεις Αθήνα? Να με ειδοποιήσεις πρώτα. Αχ, μη μου τα λες αυτά. Μη μου τα λες αυτά από το τηλέφωνο, παιδί μου. Σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Έτοιμα στην αλληλογραφία μου. Το ζώο, η Χαρούλα. Τις καλημέρες μου. Ναι. Πώς είσαι εσύ? Μια χαρά. Ακούω, βλέπω. Και είσαι ανώτερα. Θα κάνω ντουβρε πονηρή στα στεκιά που συχνάζεις. Φεύγει. Το ξέρω. Δεν θα το χαιρετήσεις? Αυτός που φεύγει χαιρετάει. Σωστά. Ας ερχόταν να σε χαιρετήσει αυτός. Με τι μούτρα? Με αυτό το γλυκούλι μουρτζούφλικο μουτράκι. Κοφτό. Και έτσι τελειώνει ένας μεγάλος έρωτας. Σε βρίσω πρωί-πρωί. Έφυγε. Άντε. Ένας-ένας να παίρνουμε σειρά. Ας πάει στο καλό. Πού πας? Πώς κάνεις έτσι καλέ? Δεν πιστεύω να πας να το ξεπροβοδήσεις. Δεν θα είσαι καλά. Έφτιαξε την πεθέρα σαραγλή πάνω να το δοκιμάσω στο σιρόπι. Να μην τρέχετε. Δεν σας κυνηγάει κανείς. Να πηγαίνετε αργά-αργά. Να απολαύσετε και τη διαδρομή. Μανά, τελείωνε. Φώτη, παιδί μου, στα λέω σε ένα που είσαι μυαλωμένος. Να προσέχετε. Μην ανησυχείτε. Στο Βουραϊκό τα μάτια σας 14. Έχει φάει αυτό το ποτάμι παλικάρια σαν τα κρύα τα νερά. Πότε? Ας την έμορε, Φώτη. Κάθεσαι και την ακούς. Τον αδερφό σου το χαιρέτησες? Ναι. Του ευχήθηκες? Τα καλύτερα. Γεια σας, κυρία Βέρα. Να σας ζήσουνε. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Και στα δικά σου. Άντε, τι περιμένετε κι οι δυο σας? Για χαρά. Ωρα καλή. Να με πάρεις μόλις φτάσετε. Βενζίνη έχετε βάλει? Να σας δώσω ένα πιτόνι. Thank you.
Τι σημαίνει? Έτσι είπαμε. Φεύγεις και ούτε ένα γεια. Σε 10 μέρες θα είμαι πίσω. Εγώ σε 10 μέρες θα είμαι στην Αυστραλία. Α, ναι, το ξέχασα. Καλό ταξίδι. Επίσης. Βρε κάθαρμα, έτσι θα φύγεις. Την άλλη δεν θα τη χαιρετήσεις. Ξέρεις ποιον εννοώ. Σε μια εβδομάδα θα τη δω. Μην είσαι σίγουρος. Στο Σωτηράκι έχω να σου πω δύο πράγματα. Βιάζομαι. Shut up! Εγώ δεν είμαι βικούλα να με κάνεις ό,τι θες. Σου αστράφτω μία και βρίσκεσαι κατευθείαν στο Βουραϊκό. Κατέβα και άναψε τσιγάρο. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και τις μισής καρδιάς μου το άλλο μισό. Δεν συγκεμίζω το μάτι. Πολύ μάτι. Φέρε το εδώ. Έλα να το πάρεις. Και τι λύση είναι σε φοβηθώ. Μπορεί να μελιστείς. Και τι ληστεύεις. Μάτια γλυκά, σγουρά μαγιά. Πριν να σαν. Κι εγώ φέργα. Πολύ γρήγορα θα ρωτάρεις. Πρώτη φορά. Και πού πας. Τι να είσαι, μωράκι μου. Σου τηγανίζω δυο βουλάκια. Είναι στην κουζίνα. Ποιος. Η Βίκη. Πότε μπήκε, από πού. Είναι μέσα. Μου τηγανίζει αυγά. Μάτια ή ομελέτα. Δεν ξέρω. Τι να κάνω. Λοιπόν, όχι εδώ και μη παρέκει. Άκου, Γρηγόρη, δεν με τρελάνεις εσύ. Κατάλαβες. Άμα θέλω, τρελαίνομαι και μόνος μου. Είναι μέσα, σου ορκίζομαι. Δεν είναι. Το καταλαβαίνεις. Δεν είναι. Έχεις σαλτάρει. Την είδα. Θα σε χτυπήσω. Κρατούσε δύο αυγά μου. Τουρκίας. Αλήθεια σου λέω, το είχα να δεις. Πήγαινες γυρεύοντας. Είναι μέσα η Βίκη. Ε, είναι μέσα η Βίκη. Απάντησε μου. Πόνεσαι. Η επόμενη θα πονέσει περισσότερο. Όχι, μη! Για πες μου, λοιπόν. Είναι μέσα η Βίκη. Ή κάποια που της μοιάζει. Θα σε ρωτήσω για τελευταία φορά. Είναι μέσα η Βίκη, η σωσία της ή οποιοσδήποτε άλλος. Όχι, όχι, κανείς. Έτσι, μπράβο. Έλα τώρα να καθίσουμε. Ωραία και καλά. Χάσαμε και ταινία με τις μαλακίες σου. Τι. Δεν σου μύρισε το λάδι. Βοήθεια! Πέντε λεπτά, δεν πρόλαβα στο χορτέβριμα ακόμα. Στην τρίτη σελίδα είναι το light menu. Το light menu. Σε ποια σελίδα είπατε? Στην τρίτη. Ευχαριστώ πολύ. Βελτιωμένη τη βρίσκω την ελληνική κουζίνα από τότε που την άφησα. Αν το νιώθετε κι εσείς, αλλά υπάρχει έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Συγγνώμη, σκέφτομαι κάτι δικά μου. Κι εγώ κάτι άλλα δικά μου. Στέλλα, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι προσωπικό? Τώρα, εδώ. Εγώ αν θέλετε πάω τουαλέτα. Σε θεωρώ δικό μας άνθρωπο. Ποια δικό σας, δεν γίνεται. Για λέγε. Πώς με βλέπεις σαν άντρα? Πώς σου ήρθε αυτό? Όχι, είχα μια κουβέντα το πρωί και θα ήθελα να ξέρω τη γνώμη σου. Ναι, ευχαρίστως. Τι ακριβώς με ρώτησες? Πώς με βλέπεις σαν άντρα. Τι εννοείς σαν άντρα? Δεν καταλαβαίνεις? Όχι, εγώ καταλαβαίνω.
Στη Μελβούρνη δεν με είχες δει ποτέ. Δεν νομίζω. Τον είχαμε δει. Δεν νομίζω κι εγώ. Πώς σύχναζες? Το γυμναστήριο που πήγαινα ήταν απέναντι από το ατελιέ σας. Έλα. Άκου να δεις, μια γειτονιά ήμασταν. Η χειρότερα. Πώς δεν έτυχε ποτέ να σε δούμε. Η αλήθεια είναι, δεν κοιτούσαμε και έξω. Εγώ κάθε πρωί πήγαινα γυμναστήριο. Ανελιπώς κάθε πρωί γύρω στις... Αυτό. Πού το ξέρεις? Το υπέθεσα. Τι ώρα θα πήγαινες γυμναστήριο? Στις 12. Παρακολουθείτε. Δώστε μας άλλα 5 λεπτά. Είναι μια κρίσιμη στιγμή. Τέλος πάντων, εγώ πάντως πρώτη φορά σε είδα στον αραβόνα σου. Και, τι εντύπωση σου κανά? Τι εντύπωση? Κοίτα, είχα πιει και λίγο. Τι λίγο, τύφλα ήσουνα. Ούτε που με θυμάσαι δηλαδή. Αμυδρά. Γιατί τη συνεχίζουμε αυτή τη συζήτηση? Θα σε ρωτήσω μόνο αυτό. Σου είμαι εντελώς αντιπαθητικός. Αντιπαθητικό? Όχι βέβαια. Αλλά γιατί είσαι και συμπαθητικός? Κατοργέσαι, τρέχα. Έφυγα. Τι έλεγες λοιπόν? Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Ήθελα απλώς να ξέρω αν και κατά πόσο υποφέρεις. Όχι, σιγά μην υποφέρω. Τι είναι αυτά που λες? By the way, εσύ δεν μου έχεις πει πώς με βλέπεις σαν γυναίκα. Πρώτα απ' όλα, θα μπορούσες να με δεις ποτέ σαν γυναίκα? Όχι, τώρα σε κοιτεύω. Ναι, φυσικά και θα μπορούσα. Ωραία εικόμενα, ε. Συγγνώμη, αφαιρέθηκα. Με το δίκιο σου, είναι από αυτές που σου αρέσουν. Κοίτα την παιδάκι μου με την ησυχία σου. Όχι. Εντάξει. Τι λέγαμε? Καλεκαίρασέ την από το. Ρώτα τι ζώδιο είναι. Δεν είναι σωστό. Συνοδεύω. Από ποια? Από μένα? Έλα καλέ. Σιγά μην ασχοληθείς με μένα όταν έχεις απέναντί σου τέτοια θεά. Μήπως τώρα είστε έτοιμοι να παραγγείλετε? Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κύριος. Εγώ φεύγω. Πού πας? Μια κουβέντα θα σου πω. Όλες οι γυναίκες, όλοι οι άνθρωποι μάλλον, έχουν κάτι που δεν αγοράζεται ούτε το αποκτάς η Ινστιτούτα Ομορφιάς. Αυτό το κάτι ονομάζεται αξιοπρέπεια. Στέλλα, μισό λεπτό. Δώστε μου 5 λεπτά. Κανονίστε στις 12 σχολά! Δεν άργησα, σας έλειψα. Πού είναι η κουμπάρα? Έφυγε. Γιατί, τι έγινε? Δεν κατάλαβα. Στα καλά, καθόμουν να σηκώθηκα και έφυγε. Όπου τι έπαθα! Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Πώς να μην κάνω, πώς το παράγγειλω τώρα την άσπρα μακαρονάδα που είναι για δύο? Την τρως εσύ? Δύο κλασάντουιτσα να τσίσεις μια πατάτα. Ανέτα!
0321. Χτυπούσε το κινητό σου. Απάντησες? Όχι. Ποιος ήτανε, κοίταξες? Όχι. Ο Νίκος ήτανε. Τι να θέλει τέτοια ώρα. Ναι, σας παρακαλώ. Ο κωδικός 0321. Σε ποια πόλη ανήκει? Ξέρεις. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρεις. Και... να σου πω. Όταν λες... ότι έρχεσαι αβασάνιστα στο χώρο μου. Τι εννοείς? Γιατί εγώ εκτιμώ τις βασανισμένες γυναίκες. Δεν θα με ρωτήσεις τίποτα. Πόσαμε. Τι νέα. Δεν θα με ρωτήσεις γιατί είμαι έτσι. Πώς είσαι. Α. Πώς δεν στενώσουν. Έπαθα μεγάλη φρική απόψη στο μαγαζί. Όπου και να γυρνούσα έβλεπα μπροστά μου τη Βίκη. Οπότε λέω αισιχτήρ, τα πετάω όλα και φεύγω. Σωστός. Παρετήθηκα. Αλάνθαστος. Τι έκανες. Του τα πέταξα στα μούτρα. Και πώς γύρισες? Με τα πόδια. Κατέβηκες όλη την Κηφισίας και την Πανόρμου, έτσι. Θα σε δούμε δηλαδή στις ειδήσεις. Λαζαρέ. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να δώσω ένα τέλος σε αυτή την ιστορία. Έχεις δίκιο, αηδία κατάντησε. Πρέπει να ξεκολλήσει το μυαλό μου. Πρέπει να πάψω να τη σκέφτομαι, να αλλάξω παραστάσεις. Θες να πάμε μια εκδρομή? Πού? Στην Αυστραλία. Εντάξει, το ξέρω, είμαι μαλάκας, δεν διορθώνομαι. Όλα διορθώνονται. Όλα. Και θα το δεις. Έπιασα πάτο. Αλλά θα δώσω μία και θα ξανανεύω. Ακού παραιτήθηκε. Ωχ, έρχονται μέρες πείνας. Θα κάνουμε το παξιμάδι μας κατώ. Εσείς, κυρία, τι θα πάρετε για το γάμο? Δύο αταράξ. Από το πρωί, για να μην καταλαβαίνω. Εγώ δεν ξέρω τι να βάλω. Θα είμαι στις μπομπονιέρες. Πού θα είσαι? Στις μπομπονιέρες. Μπομπονιέρες τις λένε. Μάθε να μιλάς. Καλά, ντε. Έχουμε και μισή αγράμματη ψυχή. Ο κύριος Παναγιώτης που είναι? Κάτω ήταν, καφέ έπινε. Να τον φωνάξω? Σου παγώ να τον φωνάξεις. Θέλετε τίποτα άλλο? Να εξαφανιστείς. Ή μάλλον φέρε μου ένα καφέ. Και ένα λεξοτανίλα από τον παππού. Μάλιστα. Όχι. Δεν πρέπει. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να συγκρατηθώ. Να σταθώ στο ύψος μου. Είμαι μια κυρία. Δεν πρέπει. Thank you.
εγώ είμαι. Καλημέρα. Πού σε πετυχαίνω? Στο Βουστάσιο. Τι κάνουν οι σέρες? Αχ, να είναι καλά, τις ευχαριστώ. Κοίτα, βρήκα ευκαιρία τώρα που είμαι μόνη μου. Δεν θέλω να παίρνεις εσύ, φοβάμαι. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, τι είναι αυτό που με ρωτάς? Ναι, είπα. Ναι, μου λείπεις. Περίμενε. Ναι. Ο καφές σας. Και τα τρέλα, χαπή. Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Ναι, όπως σας έλεγα, υπουργέ μου, η κατάσταση στο χώρο των βοηδών είναι πλέον ανεξέλεγκτη. Αλλά δεν φταίνε τα βόδια. Φταίνε οι κτηνοτρόφοι που είναι περισσότερο βόδια από τα αυθεντικά. Μισό λεπτό, υπουργέ μου. Σε ευχαριστώ πολύ, γλυκιά μου. Δεν θα σε χρειαστώ άλλο. Μπορείς να πηγαίνεις. Έλα, ήταν η οικιακή βοηθός. Δεν τις λέμε δούλες πλέον τις κοπέλες. Δεν είναι σωστό. Θα σε πάρω αργότερα από το γραφείο. Όχι, μη με πάρεις εσύ. Θα πάρω εγώ μόλις μπορέσω. Καλημέρα. Το θες και γαλλικά. Bonjour. Unknown, the mysterious, the unexplainable. That is why you are here. And now, for the first time, we are bringing you the full story of what happened. We are giving you all the evidence, based only on the secret testimony of the miserable souls who survived this terrifying ordeal. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει ευτυχία που να κόβεται στα τρία. Διαλέγω τραγούδια για το γλέντι του γάμου. Αυτό θα ακουστεί στο γλέντι του γάμου. Να θα είναι το τραγούδι. Εμένα θα μου πείτε. Πάω λίγο να... Κάνε δουλειά σου. Παναγιώτη! Τι γίνεται, ρε Θηριό? Ευχαριστώ, επίσης. Κάτσε! Κάτσε! Σου έχω κάτι καλό. Δεν είμαι εδώ. Sorry για την ενόχληση. Ένα λεπτό σε θέλω. Δεν το είπα για σένα. Νομίζω ότι ήταν η κουμπάρα. Α, τι δουλειά έχει η κουμπάρα από εδώ? Περνάει επίκαιρα. Μπα. Μάλιστα. Έγραφες πάλι? Μου ζουλώνω τα χαρτιά. Τι
Τι γράφει? Δεν μου αρέσουν οι περίεργοι άνθρωποι. Ποιοι σ' αρέσουν, ήθελα να ξέρω. Τέλος πάντων. Κοίτα, Σωτήρη, είχα αποφασίσει να μην σου ξαναμιλήσω ποτέ στη ζωή μου, αλλά δυστυχώς με σένα δεν μπορώ να κρατήσω καμία υπόσχεση. Δεν καταλαβαίνω τι θες να μου. Θέλω να σου εξηγήσω γιατί κάνω αυτό το γάμο. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσει τίποτα. Όχι, θέλω να ξέρει την αλήθεια. Τι ζόρι τραβάς? Ό,τι ζόρι γουστάρω τραβάω. Θέλω να σου πω δύο πράγματα, αλλιώς δεν θα έχω μούτρα να σε δω τη μέρα του γάμου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα με δεις. Ναι, μια κουβέντα είναι αυτή. Τι εννοείς δεν θα σε δω? Δεν θα είμαι στο γάμο. Φεύγω με έναν κολλητό εκδρομή. Με τις μηχανές. Ποιες μηχανές? Του Κιμά. Ξύπνα, ρε. Με τις μοτοσυκλέτες. Θα κατεβούμε το Βουραϊκό. Το ξέρεις το Βουραϊκό? Προσωπικά όχι. Τον καναβρίτον το ποτάμι το λένε Βουραϊκό. Και θα πέσω να πνιγώ. Τι είναι αυτά που μου λες? Επίτηδες φεύγεις, ε? Μικρέ, κοιμάσαι. Ο Νίκος. Και γιατί κάνεις έτσι? Γυναίκες περάσανε κι όμως εγώ στη ζωή μου απόμεινα μόνος. Το μόνο δώρο που πήρα το χτες, φωτογραφίες παλιές. Καρδιά μην κλαις. Ο Κύβος ερήφθη. Καλημέρα, Παναγιώτη. Πού με κατάλαβες? Από το περπάτημά σου. Ο καθένας εδώ μέσα έχει διαφορετικό περπάτημα. Πώς είναι το δικό μου? Ανάλαφρο, διακριτικό, να μην ενοχλήσει. Μια ζωή έτσι, να μην ενοχλήσω. Σήμερα βέβαια είναι κάπως διαφορετικό. Τα σέρνεις τα βήματά σου, σαν να σε απασχολεί κάτι σήμερα. Σήμερα πρωτογνώρισα τη χαρά. Παναγιώτη, είσαι καλά? Και τι καταλαβαίνουμε κι εμείς που έχουμε όλες μας τις αισθήσεις? Εγώ έχω μάτια και δεν έβλεπα. Έχω αυτιά και δεν άκουγα. Νομίζω πως το χειρότερο είναι ότι έχεις στόμα και δεν μιλάς. Σήμερα είδα και άκουσα την πραγματικότητα. Τι έχει γίνει και δεν το ξέρω? Απαφή, πώς θα πας? Είναι το δυνατό μου σημείο. Πιάνεις τίποτα? Αυτό τι είναι? Καλόγερος? Όχι. Κάτι άλλο αρχίζει και φυτρώνει. Αλλά δεν θα το αφήσω. Άντε καλημέρα. Καλό δρόμο. Ωρα, καλή στην πλώρη σου. Τι γίνεται? Τι πάθατε? Γιατί δεν μιλάς εσύ? Με κάλυψε ο προλαλής σας. Έγινε κάτι? Δεν είναι στεραμένη. Κοίτα, Νίκο, συμβαίνει κάτι που δεν το ξέρεις. Τι εννοείς? Πρέπει να σου πούμε κάτι. Θα του το πω, δεν μπορώ. Τι πράγμα? Ο Σωτήρης. Βική. Δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει την αλήθεια. Τι συμβαίνει, παιδιά? Τι δεν ξέρω. Ο Σωτήρης δεν θα είναι στο γάμο. Αυτό ήτανε. Με τρόμαξες. Έτσι όπως έκανες, περίμενα να ακούσω τίποτα τραγικό. Έχουμε και από αυτά, μα θες. Γιατί ρε, τι νέα σε τσίπησε? Τίποτα, μωρέ. Είχαμε κανονίσει από καιρό με το Φώτη να πάμε μια εκδρομή με τις μηχανές. Πού να ξέρω εγώ ότι θα παντρευτείτε? Εδώ δεν το ξέραμε εμείς. Κατάλαβες, ο κύριος Σωτηράκης. Αφήνει το γάμο και πάει για πουρνάρια. Καλά, μην κάνεις έτσι. Όχι, δεν μπορώ. Συγχύζομαι. Πού θα πάτε? Θα κατεβούμε το Βουραϊκό. Δεν μπορείτε να φύγετε την επομένη? Δεν γίνεται. Ο Φώτης έχει κανονίσει την άδειά του. Έχουμε ειδοποιήσει κάτι άλλους φίλους εκεί κάτω. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γι' αυτό είσαι έτσι εσύ. Γιατί άλλο? Φοβήθηκα ότι θα στενοχωρηθείς. Σιγά. Τώρα θα το μάθω το Σωτήρι. Εγώ επειδή τώρα τον μαθαίνω. Κρίμα. Και έλεγα να φέρεις εσύ τη Βίκη στην εκκλησία. Άντε καλέ που του έχω εμπιστοσύνη να με φέρεις στην εκκλησία. Ούτε μέχρι το περίπτερο. Ρέμισε. Και στο κάτω-κάτω, αν θες να ξέρεις, καλύτερα που δεν θα είσαι. Βίκη. Όχι, sorry, Βρενίκο. Τι να το κάνουμε?
την πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μας. Θα μας έρθει ως συνήθως με τη μουράκλα μέχρι το πάτωμα. Γι' αυτό παίρνω τη μουράκλα μου και φεύγω. Στο καλό. Και όπως έλεγε και η γιαγιά μου, ώρα σας καλή και ο κόλλος σας γυαλί. Έλα, κόφτω. Άσε με το γρουσούζι. Πρόσεξε πάντως, μικρέ, γιατί αυτά είναι ιδανικά. Μπορεί και εμείς να στην κάνουμε στο δικό σου γάμο. Α, εγώ στο λέω από τώρα, δεν θα έρθω. Θα πάρω την ντούλα να κατεβούμε τον Κηφισό. Ξέρετε τι είναι το μόνο που φοβάμαι. Η αντίδραση της Κεραβέρας. Σαν να την ακούω πως θα ουρλιάξει. Τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά. Αυτό έχεις να πεις. Τι άλλο. Καλά θα ήταν να είναι στο γάμο και ο Σωτηράκης. Αλλά να χαλάσουν και την εκδρομή τους τα παιδιά. Αμαρτία είναι. Γιατί δεν μπορεί το γαϊδούρι να πάει άλλη εποχή. Θα φύγει ο Βουραϊκός από εκεί. Όχι. Δεν είναι το ίδιο. Τώρα έχει νερά. Τώρα αξίζει. Πότε να πάνε. Το καλοκαίρι που θα έχει στερέψει. Μάνα, δεν σε αναγνωρίζω. Κι εγώ να ήμουν στη θέση του, την εκδρομή θα διάλεγα. Θέλει καθαριστήριο, τι λες κι εσύ. Είναι καλά. Δεν ξέρω. Αρχίζω και τη φοβάμαι. Εγώ που λες, Τούλα, ξέρεις που τη σπούδασα τη ζωή από μικρός. Στην οικοδομή. Really? Μάλιστα στην οικοδομή. Είχαμε ένα γιαπί απέναντι από το σπίτι. Και τους έβλεπα όλη μέρα τους φουκαράδες τι υδρότα χύνανε για το μεροκάματο. Το πυλοφόρι στον ώμο και βούρς στη σκαλωσιά. Κι εγώ ήταν η καρδιά μου. Τι να πεις. Πού να κι αυτός ο Γρηγόρης. Βρε Γρηγόρη μου, έλα να σε δω, μην κάνεις φασαρία. Για μια καλή μέρα πέρασα. Έρχομαι, πείτε τα εσείς. Χάρηκε που ήρθες. Άστο να σε περιποιηθεί. Περνά πολύ χοντρουλούκι. Ακόμα κολλημένος με την καμελοπάρδα, ναι. Έχει σαλτάρει, τη βλέπει μπροστά του, την ακούει στον ύπνο του. Το τι έχουμε περάσει κι εγώ και ο Μίτσος. Φαντάζομαι. Ο Μίτσος ποιος είναι? Δεν ξέρεις τον Μίτσο? Όχι. Είναι ο τρίτος της παρέας. Καλά, αυτό το χαμένο δεν τρέπεται λιγάκι. Δεν σου μίλησε ποτέ για τον Μίτσο? Όχι, όχι. Πώς μου μίλησε. Εγώ αφηρημένη. Γιατί τον έχω ικανό να μην τον έχει αναφέρει καν. Όχι, ίσα ίσα. Μπορώ να σου πω πιο πολύ για τον Μίτσο μου μιλούσε παρά για σένα. Δεν ζηλεύω. Είναι κολλητός μου. Το ξέρεις ότι είναι από τη Μαδαγασκάρη. Μη με τρελαίνεις τώρα. Και τον Μίτσος? Εγώ τον βάφτισα έτσι. Αχα. Κάτι εξωτικό μου κάνει. Φαντάζομαι μελαψός, γεροδεμένος. Γεροδεμένος, ναι. Μελαψός δεν θα το έλεγα. Μάλλον πρασινοκίτρινος. Πρασινοκίτρινος. Όχι προς το χλεμπονέ, προς το πράσινο του μαρουλιού περισσότερο. Είναι περίεργη ράτσα. Μα να στατώνεις μεσημεριάτικα. Πού είναι τώρα? Μέσα, δεν έχει κέφι αυτόν τον καιρό. Μαδάει και καταλαβαίνεις. Α, μάλιστα. Όταν λες μαδάει. Αλλάζει δέρμα. 4 φορές το χρόνο. Εννοείς κάτι σαν peeling. Δεν άργησα. Στο πει και φύ. Αχ, κοίτα τι έκανα. Καλέ να σας δω ήρθα. Δεν τρέπεσαι. Εσύ όταν ήρθα στην Αυστραλία έγινες θυσία. Πω από μια ομελέτα και κάνω και δίαιτα. Πρέπει μέχρι το γάμο να χάσω 11 κιλά. Πότε είναι ο γάμος? Την άλλη εβδομάδα. Θα έρθετε, δεν το συζητώ. Δεν τυπώσανε προσκλητήρια, αλλά μου πείστε να σας το πω. Φάει και φαΐ. Με τη Στέλλα Νύφη και την Τούλα Κουμπάρα είναι να ρωτάς τέτοια πράγματα. Πρώτα διαλέξαμε κέντερινγκ και μετά το γαμπρό. Εντάξει, εγώ θα έρθω. Πέστε και του Μίτσου αν θέλει. Δεν μπορεί πάει σε γάμους. Δεν γουστάρει τέτοια σκηνικά. Μη μας κάνει τώρα το δύσκολο ο κύριος Μίτσος. Θέλω να σας γράψω μέρα και εγώ. Εγώ την άλλη εβδομάδα δεν θα είμαι εδώ. Πού θα πας? Άστο, είναι μεγάλη κουβέντα. Πάντως δεν θα μπορέσω να έρθω στο γάμο. Δώσε στη Στέλλα τις ευχές μου. Ευχαρίστω. Και στα δικά μας, ηλεύθεροι. Καλή λευτεριά να έχουμε. Καλώς βρεθήκαμε. Ανταγοράκια μου, καλές τύχες να έχουμε όλοι μας. Έλα, θα κρυώσει. Άντε, φέρε και τα δικά σας. Μόνο μου θα τρώω. Εξαιρετικά, παιδιά, δεν μπορώ να πω. Χαλή, έγιναν και τους πάτησα. Τους πάτησες. Πατέρμα, κρίμα, κι ήταν τόσο νέοι. Άντε να χαθείς. Αφού ξεκυλιάστηκε το μεσημέρι, γιατί δεν κρατιέσαι τώρα? Γιατί με κολλάζεις. Μου ήρθε με την ταψάρα μες στα μούτρα. Τι έγινε? Να σου εξηγήσουμε, μην κρίνεις από αυτό που βλέπεις. Την πατήσαμε. Τώρα το συνειδητοποίησες. Στο γάμο θα αποκαλυφθούν όλα. Όταν λες όλα.
Θα έρθει η στιγμή που η κουμπάρα θα αλλάξει τις βέρες. Οπότε, τι θα πει ο παπάς? Σε σχέση με μένα. Αραγωνίζεται ο δούλος του Θεού Νικόλαος, τη δούλη του Θεού. Στέλλα. Στυλιανή. Αυτό σε πείραξε. Οπότε τι κάνουμε, ποια είναι η Στυλιανή? Αμάν, πώς δεν το σκεφτήκαμε. Να ρίξω ένα γέλιο τη στιγμή που θα λέει το Στυλιανή. Δεν το λέει μία φορά. Έξι. Και μετά στα Στέφανα άλλες έξι. Στέφεται ο δούλος του Θεού. Έξι και έξι, δώδεκα. Δώδεκα. Τι λύσα κι αυτή, γιατί? Για να το εμπεδώσουμε. Την κάτσαμε τη βάρκα. Αν λέγαμε ότι έχει ιδέα ονόματα, Στυλιανή Βασιλική. Θα το ψηλιαστούν. Στα καλά καθούμε να παίξει σε δεύτερο όνομα. Αλλά δω να με τον παπά να πηδήξει αυτό το κομμάτι του μυστηρίου να πάει κατευθείαν στο χώρο τη Αίρα. Τι είναι αυτά που λες? Ξέρω εγώ. Στην Ελλάδα είμαστε. Μία λύση υπάρχει. Έκλαιγε όλη νύχτα. Μη σας φύγει η κουβέντα. Αχ, το καημένο το κορίτσι. Που εσείς θα έχετε όλους τους συγγενείς και τους φίλους σας. Και εγώ δεν θα έχω κανένα. Είδες. Δεν το σκεφτήκαμε. Μα και εμείς πόσους καλέσαμε? Πέντε ανθρώπους. Εδώ δεν κάλεσα τη Δελαπόρτα τη μικροβιολόγο και έχει γίνει σκάνδαλο. Μα να ακούστε, σου λέω. Δεν ήξερα πώς να τη συνεφέρω. Πλάνταξε. Μη σας φύγει η κουβέντα. Ωραία, τελείωσε. Δεν θα έχουμε κι εμείς κανένα καλεσμένο. Τι? Και αυτούς που καλέσαμε. Θα τους ξεκαλέσουμε. Ο γάμος θα γίνει σε στενό κύκλο. Μπράβο, πατέρα. Εγώ μάλιστα προτείνω σε πολύ στενό κύκλο. Δηλαδή? Η Βίκη, εγώ και η κουμπάρα. Τι εννοείς? Ούτε εμείς. Μπορώ να έχω εγώ τους γονείς μου. Αυτή η έρημη ορφανή ποιον θα έχει? Εμείς τι φταίμε που έμεινε ορφανή? Τα πράγματα είναι απλά. Θα μαζευτούμε οι τρεις μας και θα παίξετε μια πρέφα. Λυκούργο. Μα αυτό δεν είναι γάμος. Είναι δίκη και κλεισμένο των θυρών. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ συμφωνώ με τον Νίκο. Κανένας καλεσμένος, ούτε εμείς. Βερά, έχεις παλαβώσει. Θα έχω να απαντήσω και στη Δελαπόρτα. Τι θα μου πει, γιατί δεν με κάλεσες? Μα αφού δεν πήγα ούτε εγώ. Εγώ περίμενα πώς και πώς αυτό το γάμο. Και θα τον δεις στο βίντεο. Το βίντεο επιτρέπεται, δεν επιτρέπεται? Φυσικά. Και θα κάνουμε και ένα ωραίο πάρτι τις παραμονές του γάμου και εκεί καλέστε ποιον θέλετε. Οπωσδήποτε τη Δελαπόρτα. Θα σου πω καμιά κουβέντα για τη Δελαπόρτα. Έλα, για ηρεμήστε. Πολύ χαίρομαι που συμφωνήσατε. Πάω να της πω τα ευχάριστα. Μπας και χαμογελάσει το χυλάκι της. Εσύ τώρα τελευταία, πολύ ψύχρεμα τα παίρνεις όλα. Είμαι νευρικιά, με κατακρίνετε. Είμαι ψύχρεμη, δεν σας αρέσω. Αχ, γιατί με γέννησες, κακούργα μάνα, να τυρανιέμαι σε αυτή τη ζωή. Αλλά δεν το βάζω κάτω. Θα σηκώσω το σταυρό μου μέχρι τέλους. Ναι, καλημέρα σας. Τον κύριο Μαντάλα θα ήθελα. Ποια είναι? Εκ μέρους του κύριου Βοσκόπουλου, πείτε του, θα καταλάβει. Έλα, τι κάνεις? Ποια είναι αυτή που απαντά στο κινητό σου? Όχι και να ζηλέψω την κάθε υπαλληλίσκη. Καλά, δεν θυμώνω. Πότε κατεβαίνεις Αθήνα? Να με ειδοποιήσεις πρώτα. Αχ, μη μου τα λες αυτά. Μη μου τα λες αυτά από το τηλέφωνο, παιδί μου. Σε μισή ώρα θα είμαι εκεί. Έτοιμα στην αλληλογραφία μου. Το ζώνη, Χαρούλα. Τις καλημέρες μου. Ναι. Πώς είσαι εσύ? Μια χαρά. Ακούω, βλέπω. Και είσαι ανώτερα. Θα κάνω ντουβρε πονηρή στα στέκια που συχνάζεις. Φεύγει. Το ξέρω. Δεν θα το χαιρετήσεις? Αυτός που φεύγει χαιρετάει. Σωστά. Ας ερχόταν να σε χαιρετήσει αυτός. Με τι μούτρα? Με αυτό το γλυκούλι μουρτσούφλικο μουτράκι. Κοφτό. Και έτσι τελειώνει ένας μεγάλος έρωτας. Σε βρίσω πρωί-πρωί.
έφυγε. Άντε. Ένας-ένας να παίρνουμε σειρά. Ας πάει στο καλό. Πού πας? Πώς κάνεις έτσι καλέ? Δεν πιστεύω να πας να το ξεπροβοδήσεις. Δεν θα είσαι καλά. Έφτιαξες την πεθέρα σαραγλή πάνω να το δοκιμάσω στο σιρόπι. Να μην τρέχετε. Δεν σας κυνηγάει κανείς. Να πηγαίνετε αργά-αργά, να απολαύσετε και τη διαδρομή. Μανά, τελείωνε. Ότι παιδί μου, στα λέω σε ένα που είσαι μυαλωμένος. Να προσέχετε. Μην ανησυχείτε. Στο Βουραϊκό τα μάτια σας 14. Έχει φάει αυτό το ποτάμι παλικάρια σαν τα κρύα τα νερά. Φώτη. Άστε ναι, μωρέ Φώτη. Κάθεσαι και την ακούς. Τον αδερφό σου το χαιρέτησες. Ναι. Του ευχήθηκες. Τα καλύτερα. Γεια σας, κυρία Βέρα. Να σας ζήσουνε. Σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Και στα δικά σου. Άντε, τι περιμένετε κι οι δυο σας. Για χαρά! Ωρα καλή! Να με πάρεις μόλις φτάσετε! Βενζίνη έχετε βάλει! Να σας δώσω ένα πιτόνι! Προχώρα στη διαστάσταση και έρχομαι! Τι σημαίνει? Έτσι είπαμε. Φεύγεις και ούτε ένα γεια. Σε 10 μέρες θα είμαι πίσω. Εγώ σε 10 μέρες θα είμαι στην Αυστραλία. Α, ναι, το ξέχασα. Καλό ταξίδι. Επίσης. Βρε κάθαρμα, έτσι θα φύγεις. Την άλλη δεν θα τη χαιρετήσεις. Ξέρεις ποιον εννοώ. Σε μια εβδομάδα θα τη δω. Μην είσαι σίγουρος. Στο σωτηράκι έχω να σου πω δύο πράγματα. Βιάζομαι. Shut up! Εγώ δεν είμαι δικούλα να με κάνεις ό,τι θες. Σου αστράφτω μία και βρίσκεσαι κατευθείαν στο Βουραϊκό. Κατέβα και άναψε τσιγάρο. Είσαι το τέρι μου, το ιδανικό μου τέρι. Είσαι το τέρι μου και της μισής καρδιά.